Μια δήλωση για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα πλοία στη Χρυσή και την αναστολή των πιστοποιητικών που ισχύουν. Και για ποιο λόγο τα μισά πλοία έχουν αναστέλει και τα άλλα ακόμα μπορούν και διανύονται δρομολόγια. Κοιτάξτε, το πρόβλημα προέκυψε από ουσιαστικά από ένα εσωτερικό πρόβλημα μεταξύ του πρακτορείου του Ρώσου Κουνιογνώμουνα στον Πειραιά με τα γραφεία της μητρικής εταιρείας στην Αγία Πετρούπολη. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση οφείλει άμεσα, επειδή έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και στην οικονομία και στον τουρισμό και στην τροφοδοσία των νησιών και στη διασύνδεση μεταξύ των νησιών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο σαφώς έχει πανελλήνιες διαστάσεις. Στην περιοχή μας έχουμε την περιοχή της Χρυσής. Άλλα ημερόπλια εδώ εξυπηρετούν την περιοχή Αγίου Νικολάου και Ελούντας με την Σπίνα Λόγκα. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι και άμεσο και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, οφείλει με βάση το προεδρικό διάταγμα του 97, το οποίο μιλάει ουσιαστικά για μη υποχρεωτικά παροχή υποχρεωτικών πιστοποιητικών κλάσης για τα πλοία κάτω από 1.500 κόρους, να εφαρμόσει το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Πρόκειται για έκτακτες ανάγκες. Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο πρόβλημα και οφείλει να δώσει σήμερα κιόλας λύση. Έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα. Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός περί άλλα τριβάζουν. Είναι μία κυβέρνηση και ανίκανη και αδιάφορη και μας οδηγεί συνεχώς στον κρεμό. Επομένως, λύση μπορεί να υπάρξει. Ας αναλάβει επιτέλους και ο υπουργός τις πολιτικές του ευθύνες.